αμέσως ωραία στον Οκά, ο Καρεμπέ αποτελεσματικά στο τάκλινγκ. Έξω Χαζιωβάνης ο Τζόρτζεβιτς που θέλει να βγει στην περιοχή, το σύν με τον δεξί μπλοκάρι ο Λιμπερόπουλος. Προξήματα στην περιοχή χαμηλά, εκτελεσμένο, διώχνει ο Ζαγοράκης. Ο Καρεμπέ κάνει λάθος στον Τσιάρτα και τώρα φεύγει μόνος του ο Κάς, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τυχερός ο Κάς που κάνει και το κοντρόλ στο τέτα-τέτ με τον Γιάννου και θα νικηθεί από τον ψυχρεμότατο σε αυτή τη φάση τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει offside, είναι ο Λάκης μόνος στα την παλιά του Πέτκοφ και νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, είναι out. Και τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης, η πρώτη στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Καστίγιο να κρατάει την μπάλα ίσως περισσότερο. Περιμένει τον Τζόρτζεβιτς και τον Χούτο. Τώρα περνάει ωραία στο Χούτο. Μόνο στο Λάμπρος Χούτος. Δοκάρι το σου του Τζόρτζεβιτς. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα τελειώνει. Κάνε το λάθος και τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Ο Τσιάρτας ψάχνει και βρίσκει τον Λάκη. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι το γκολ τώρα για την Ένωση. Στο 84ο λεπτό από την έξοχη μπαλιά του Τσιάρτα παγώνει η Ριζούπολη, γιατί ο Βασίλης Λάκης αυτή τη φορά ευστοχή, πλασάρει με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τον Γιάννου και κάνει το 0-1. Μόλις ήρθαν και στο στούντιο της ΝΕΤ τα στιγμιότυπα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Να δούμε λοιπόν πώς κρίθηκε το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Ένα παιχνίδι που κυριολεκτικά έσπασαν καρδιές και κρίθηκε από τον γκολ του Λάκη στο 83ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είχαν χάσει κλασικές ευκαιρίες. Βλέπουμε και πάλι φεύγει στην πλάτη της άμυνας και πλασάρει άψογα τον γκολ που έκρινε το μεγάλο ντέρμπι εδώ σε πρώτο πλάνο ο Βασίλης Λάκης. Είχαν χαθεί πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες για να πάρουν την νίκη. Είχαμε πολλά τέτα τεντό σε πρώτο πλάνο και πάλι. Ο Λάκης, εδώ είναι ο Δημητρέσκου, πανηγυρίζει και αυτός μια μεγάλη νίκη σε ντέρμπι για τον Δημητρέσκου. Πρώτη του νίκη σε ντέρμπι για τον Δημητρέσκου. Και η ΑΕΚ, η οποία ξαναμπαίνει και πάλι στο παιχνίδι του Champions League. Ξανά και πάλι τον γκολ από μια άλλη κάμερα. Την επόμενη Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟ και της ΑΕΚ στην Τούμπα. Ξανά και πάλι εδώ το άψογο πλασέ του Λάκη στα δίχτυα το 1-0. Εδώ είναι μια φάση σκαθυστερής του αγώνα, που προς τη μήνυ όλοι νόμισαν ότι δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού από τον κύριο Κασναφέρη. Είχαμε μια διακοπή, εδώ βλέπετε τον Τζοβάνι στο έδαφος. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού χειροκροτούν. Αγκαλιές, όλοι έχουν νομίσει ότι έχουν δοθεί πέναλτι. Περισσότερα στα δύο Κυριακή. Σημειώνουμε και πέρα ο κύριος Κασναφέρης έδωσε φάουλ επιθετικό. Το παιχνίδι τελείωσε 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Ένα γκολ από τον Βασίλη Λάκη στο 85 λεπτό και μια αμφισβητούμενη φάση στις καθυστερήσεις του αγώνα έκριναν τον ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Η Ένωση υπό τις οδηγίες του Ρουμάνου Ήλια Δημητρέσκου κέρδισε όπως είχε κάνει και πέρσι στη Ριζούπολη και έδειξε σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός με τον Κριστιαν Καρεμπέ μετά από δύο μήνες στη σύνθεσή του παρουσιάστηκε νοθρός και μετά την 23η αγωνιστική κατακριμνίστηκε από την κορυφή του πρωταθλήματος. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι τα έδωσαν όλα στον αγωνιστικό χώρο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η νίκη τους ανήκει ολοκληρωτικά και θα ήθελα να τους δώσω συγχαρητήρια και να τους ευχαριστήσω για τη σημερινή τους απόδοση. Νομίζω δεν μπήκαμε τόσο δυνατά όσο έπρεπε από την αρχή. Και ΑΕΚ κατάφερε και πήρε την μπάλα στα πόδια και προσπάθησε να ελέγχει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έχασε τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με το Γιαννάκη Οκά να νικέται δύο φορές από τον Κλέο Παγιάννου στο 40 λεπτό και στο 44. Νωρίτερα πάντως ο Νημιάδης είχε αποτύχει να σκοράρει για τον Ολυμπιακό αστοχώντας σε σουτ μέσα από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λάκης έχασε άλλη μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά ο Ολυμπιακός έδωσε γρήγορα την απάντησή του. Ο Λάμπρος Χούτος για πρώτη φορά στην εντεκάδα μετά από 6 μήνες πλάσαρε το Σωτήρι Λιμπερόπουλο, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Τζόρτζεβιτς απέτυχε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε, όπως και το θερμόμετρο στις αψιμαχίες των ποδοσφαιριστών, αλλά η ΑΕΚ ήταν εκείνη που κατάφερε να βρει πρώτη το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 85 ο Τσιάρτας έβγαλε με μια τέλεια πάσα μόνο του το Λάκη απέναντι στο Γιάννου και ο 28χρονος διεθνής δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη φορά να πλασάρει εύστοχα και να κάνει το 0-1. Στις καθυστερήσεις σημειώθηκε η φάση που σημάδεψε τον αγώνα. Ο Τζιοβάνι βρέθηκε να μαρκάρεται στη μικρή περιοχή από τον Αμπονσά και τον Κατσουράνη και ο διαιτητής Κασναφέρης φάνηκε να καταλογίζει πέναλτι. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν, αυτοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν, αλλά τελικά ο διαιτητής ύστερα από υπέδειξη του πρώτου επόπτη κατέδειξε out. Θέλουμε να δώσουμε περαστικά στον κύριο Γιάννη Κεράστα. Του ευχόμαστε γρήγορα να περάσει την περιπέτειά του και να είναι σύντομα κοντά μας στα γήπεδα. Και όσο για το παιχνίδι, η ομάδα μου ήταν καλύτερη από το πρώτο λεπτό
μέχρι το τελευταίο. Άγγιζε την ίγη και την πήρε. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο που είχαμε. Νομίζω ότι με αυτή την ήττα μπορεί να μας βγει σε καλό, ώστε να βρούμε τη δύναμη και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε. Λοιπόν, και επειδή έβλεπα Ολυμπιακό, μπορούμε, κατά βάση να έβλεπα Ολυμπιακό, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο μάτς, για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε αντιπιθέσεις, αυτό είναι σαφές, ναι, σε όλο το μάτς, έτσι όπως και αναμενόταν.